Ο Πάκο έχει κάνει μια σειρά πάρα πολύ καλών αγώνων, ωστόσο σήμερα δεν το πάλεψε τόσο, δεν ξέρω γιατί. Βρεθήκατε τώρα ξανά στο Πολυμπιακό στην κορυφή, με τα ίδια σετ. Μπορείς να μας μιλήσεις γι' αυτό και για το παιχνίδι γενικά? Όχι για το παιχνίδι, εντάξει, δεν παίξαμε τόσο καλά. Είχαμε κάποια αρκετά κενά διαστήματα. Ωστόσο, σε κρίσιμα σημεία δείξαμε τι ομάδα είμαστε, τι ποιότητα έχουμε. Και μπορέσαμε, γυρίσαμε το σκορ και νικήσαμε, δόξα τω Θεώ, 1-3 χωρίς να έχουμε κάποια πολύ βαθμό. Όσο για την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό, εντάξει, αυτό δεν λέει κάτι. Πρέπει να συνεχίσουμε πρώτα να έχουμε υγεία δυναμικά σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά μέχρι το τέλος, μέχρι τα play-off. Έχετε μπροστά και το κύπελλο, στο οποίο θα γίνει μεγάλη μάχη, δεδομένου ότι έχετε, είναι και 4 καλύτερες ομάδες πρωταθλήματος. Τι νομίζετε θα κάνετε εκεί πέρα? Αυτό είναι τώρα σε 2 εβδομάδες, σε Σύρο. Παίζουμε με τελικό με Σύρο, καλή ομάδα. Μέσα στην έδρα της ακόμη καλύτερη. Θα γίνει πραγματικά σκληρή μάχη από τον ημιτελικό κιόλας. Πρέπει να τα δώσουμε όλα. Δεν υπάρχει είμαι σε κακή μέρα, είμαι σε καλή μέρα. Πρέπει να μπεις δυναμικά. Ο στόχος μας είναι το κύπελο. Και πρέπει ο καθένας να δώσει το 100% για να το πάρουμε. Και πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Για να έχουμε το θέλος, θα πάνε όλα καλά. Είσαι σε μια πολύ μεγάλη κατεγωνιστική ομάδα και έρχεσαι από μια πολύ μικρή ομάδα. Πώς νιώθεις και σε κάθε αγώνα που γίνεται όλο αυτό? Εντάξει, εγώ προσωπικά νιώθω πάρα πολύ τυχερός και ευλογημένος. Η ομάδα από το προπονητικό team μέχρι και τους παίκτες, μέχρι μου, δεν έχω να πω κάτι. Ευχαριστώ το Θεό μόνο που είναι όλα τόσο καλά, λειτουργούν όλα τόσο καλά. Έχουμε πάρα πολύ καλό κλίμα μεταξύ μας. Αυτός και ένας θετικός παράγοντας που έχει συμβάλει στην πολύ καλή πορεία της ομάδας. Οι προπονητές είναι πάρα πολύ καλοί. Εντάξει, δεν έχω να πω λόγια για τον Καλμαζίδη, είναι καταπληκτικός. Ό,τι παίζω, ό,τι κάνω είναι χάρη σε αυτόν και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό μέσα. Τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι, να υπάρχει αυτό το καλό κλίμα και όλα θα πάνε καλά.